Μετά από τόσα χρόνια ήλπιζα να έχεις τη διακριτικότητα να μην εμφανιστείς. Αδέλφια είμαστε. Ναι, στα χαρτιά. Σου έχω στείλει τόσα γράμματα. Και τα διατήρησα σε αρίστη κατάσταση, ακριβώς όπως τα έλαβα κλειστά. Δεν έχεις αλλάξει καθόλου. Φταίει το γονίδιο. Μεγαλύτερο το θυμόμουν το σπίτι. Επειδή ήσουν μικρότερος. Θυμάσαι τότε που παίζαμε ποδόσφαιρο και είχαμε σπάσει ένα τζάμι. Αχ, πήγαμε πολύ παλιά. Μια κατσάδα που φάγαμε. Ναι, δεν τα θυμάσαι καλά. Εσύ έσπασες το τζάμι, εγώ έφαγα την κατσάδα. Πάντως, πολλή δουλειά για έναν άνθρωπο, ρε παιδί μου. Μποστάνι, κοτέτσι, δέντρα, σπίτι. Και στην ηλικία σου, μάλιστα. Τα καταφέρνω μια χαρά προς το παρόν. Άσε που εξακολουθώ να είμαι έναν αιώνα μικρότερη σου. Δεν θα σε βόλευε καλύτερα κάτι πιο μαζεμένο. Α, στο χωριό, ας πούμε, κάτι. Σπιτάκι. Παύλο, γιατί δεν λες αυτό που θες να πεις να τελειώνουμε. Αυτό το σπίτι μαζί με το κτήμα το άφησε στους δυο μας ο θείος. Εγώ δεν σου ζήτησα ποτέ το μερίδιό μου. Γιατί μου το παραχώρησες, τη μάμα. Άλλες εποχές. Τώρα τα χρειάζομαι. Πατέρα, τι λες. Κάτσε ήσυχος, παιδί μου. Μιλάμε. Για μισό λεπτό. Δηλαδή θες λεφτά για το κτήμα και το σπίτι. Είναι πάρα πολλά λεφτά. Πού να τα βρω. Άσε που δεν ξέρω. Δεν ξέρω πόσο πιάνει. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Μάρκου, 350.000. Να φύγετε αμέσως από το σπίτι μου. Γιατί εκνευρίζεσαι τώρα, Αριστεία. Δεν σου είπα ότι τα θέλω αυτή τη στιγμή. Και την άλλη εβδομάδα να τα έχω, βολεύομαι. Αρκεί να μην μου πεις για δόσεις. Άντε σήκω να φύγεις, καθήκη. Καλά, βρε, από αυτόν το περίμενα. Από σένα, βρε, από σένα! Εσείς, μητέρα, δεν θα πείτε κουβέντα. Μη με ανακατεύετε με τα οικογενειακά σας. Βαριέμαι πολύ. Δεν μου λες. Να φάμε και να φύγουμε ή να φύγουμε αμέσως.